σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποίησε την τελευταία του δημόσια ομιλία ως Δήμαρχος Φιλιατών, ο Σπύρος Παπάς, κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του νέου Δημάρχου και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε το πρωί παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων και βέβαια Δημοτών του Δήμου Φιλιατών. Ο Σπύρος Παπάς διετέλεσε Δήμαρχος Φιλιατών για δύο θητείες. Εξελέγει το 2014 και το 2019 επανεξελέγει Δήμαρχος Φιλιατών. Στις εκλογές ωστόσο του 2023 πήρε την προσωπική απόφαση να μην κατέλθει εκ νέου ως υποψήφιος δήμαρχος. Ο ίδιος χαρακτήρισε ύψιστη τιμή το να βρεθεί για δύο θητείες στο τιμόνι του Δήμου Φιλιατών, τηρώντας όπως είπε χαρακτηριστικά στο ακέραιο τον όρκο που έδωσε, ενώ δήλωσε ευγνώμων για τη σχέση εμπιστοσύνης που ανέπτυξε όλα αυτά τα χρόνια με τους δημότες. Μάλιστα, κατά την ομιλία του δεν παρέλειψε να κάνει και έναν σύντομο απολογισμό της θητείας του, λέγοντας ότι διακυβέρνησε τον Δήμο Φιλιατών με τρεις μεγάλες κρίσεις, εν μέσω των μνημονίων, με την υγειονομική κρίση της πανδημίας, αλλά και με την ενεργειακή κρίση. Παρόλα αυτά, εφαρμόζοντας τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης και με εργατικότητα, η Δημοτική Αρχή κατάφερε να ανταπεξέλθει και ο Δήμος να προοδεύσει, κάνοντας αναφορές και σε σημαντικά έργα, τα οποία είτε υλοποιήθηκαν ή έχουν πάρει το δρόμο της υλοποίησης και μένουν ως παρακαταθήκη στη νεοεκλεγήσα Δημοτική Αρχή. Σήμερα είναι η τελευταία δημόσια ομιλία μου ως Δημάρχου Φιλιατών. Μια θέση ύψης τιμής, στην οποία με τοποθέτησαν οι συμπολίτες μου το 2014 και το 2019. Και την οποία προσπάθησα να υπηρετήσω όσο καλύτερο μπορούσα, τηρώντας το ακέραιο τον όρκο που έδωσα, με αίσθημα ευθύνης, σεβασμού και ανωδιοτέλειας απέναντι στους συμπολίτες μου. Έχοντας αναπτύξει μαζί σας μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες και ειλικρινέστερες ευχαριστίες μου. Αυτά τα 9 και πλέον χρόνια, χάρη στην εμπιστοσύνη σας, με τη διαρκή στήριξή σας, με την ακούραστη δουλειά όλων των συνεργατών μου και των εργαζομένων του Δήμου, αλλά και με τη διάθεση για συνεννόηση και συνεργασία που επέδειξε μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης, πάντα με γνώμονα το καλό του Δήμου, καταφέραμε όλοι μαζί όχι μόνο να κρατήσουμε το Δήμο μας ζωντανό, αλλά να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε, να σχεδιάσουμε και να ολοκληρώσουμε μικρά και μεγάλα έργα υποδομής στο Δήμο μας. Με όραμα, εμπεριστατωμένο σχεδιασμό και έργα ουσίας και πνοής, βελτιώσαμε την ποιότητα ζωής και αλλάξαμε το πρόσωπο του Δήμου προς το καλύτερο. Η θητεία μας στιγματίστηκε από τρεις μεγάλες κρίσεις. Το 2014 αναλάβαμε το Δήμο στην καρδιά των μνημονίων, με τεράστια χρέη και υποχρεώσεις. Στη συνέχεια αντιμετωπίσαμε για δύο και πλέον έτη την υγειονομική κρίση και τελευταία ήρθε και η ενεργειακή κρίση που παραμένει ακόμη σε εξέλιξη. Παρόλα αυτά, εφαρμόζοντας τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, καθώς και με την εργατικότητα που μας διέκρινε, καταφέραμε να τα απεξέλθουμε με επιτυχία και στις τρεις περιπτώσεις. Σήμερα, εκείνο που αφορά τους πολίτες, είναι εάν ο Δήμος προόδευσε στη διάρκεια αυτών των ετών. Κοιτάζοντας πλέον πιο ήρεμος προς τα πίσω, θεωρώ ότι η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι σαφέστατα θετική, και τούτο διότι αφήνουμε πίσω ένα τεράστιο έργο, αλλά και μια παρακαταθήκη έργων και μελετών για τη συνέχεια. Ενδεικτικά, για να μην κουράσω, μιας και η μέρα ανήκει στον εκλογέντα Δήμαρχο, θα αναφέρω μερικά από τα πιο μεγάλα έργα που έγιναν την περίοδο της θητείας μου. Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου και λειτουργία βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ίδρυψης πόλης των Φιλιατών. Κατασκευή φρεατίων περισυλλογήσεων φρύων στην πόλη των Φιλιατών. Ίδρυψη στις κοινότητες στην περιοχή της Μουργκάνας. Ίδρυψη περιοχής Χάλας Φιλιατών. Ίδρυψη κοινοτήτων Ραγίου και Στρίνης Ασπροκλησίου. Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικών δρόμεων στην πόλη των Φιλιατών. Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, Φιλιατών, Ασπροκλησίου, Βρυσέλλας.
κατασκευή πλατιών και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, παιδικές χαρές, αγροτική οδοποιία κάμπων Βρυσέλλας, Μέρτου, Ασπροκλησίου, Σαγιάδας, ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Ασπροκλησίου, Σαγιάδας, διεκδίκηση χερσαίας ζώνης λιμένος Σαγιάδας και απόδοση στο Δήμο, αντικατάσταση υδρομετρητών ίδρυψης με ψηφιακούς υδρομετρητές, ενεργειακή αναβάθμιση δημαρχιακού μεγάρου, ενεργειακή αναβάθμιση το ΕΦ χαμηλής ζώνης σκάλας Φιλιατών, συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και παιδικών σταθμών και βεβαίως μια σειρά σημαντικών έργων και μελετών που βρίσκονται είτε στο στάδιο της αξιολόγησης είτε στο στάδιο αναζήτησης χρηματοδότησης για τα οποία θα ασχοληθεί η νέα Δημοτική Αρχή. Αγροτική οδοποιία σκάλας Φιλιατών, ανάπλαση κτηρίων, κτηρίου Ζούλα της πρώην μαθητικής εστίας, η ανάδειξη περιπατητικών μονοπατιών, αντικατάσταση αγωγού ίδρυψης από αντλιοστάσιο Φιλιατών μέχρι την Δεξαμενή, η διαπλάτηση δρόμου από το επαρχιακό δρόμο μέχρι την Ιερά Μονή Γυρομερίου, ο οδοφωτισμός από θέση παραλία μέχρι πυροκομείο, κατασκευή προδεξαμενών και κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για εξοικονόμηση ενέργειας των αντλιοστάσιων. Όλα αυτά τα έργα έχουν όριμες μελέτες και βεβαίως θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από τη νέα Δημοτική Αρχή ώστε να αναζητηθούν οι τρόποι χρηματοδότησης και να δημοπρατηθούν τα έργα αυτά. Λίγο πριν αποχωρήσει από το γραφείο του Δημάρχου Φιλιατών, παραδίδοντας την σκυτάλη στον εκλεγέντα Βασίλη Τζίκο, ο Σπύρος Παπάς μίλησε στο Ήπειρο στη Βιέννα, σημειώνοντας ότι αποχωρεί από την θέση του Δημάρχου με παράσημο την αγάπη και την εκτίμηση των πολιτών. Τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει αμεσότητα και αποτελεσματικότητα απέναντι στα προβλήματα των πολιτών. Όσον αφορά αυτό που μου είπατε, πιστεύω ότι έτσι πρέπει να συμβαίνει σε όλους τους αυτοδιοικητικούς. Να μπαίνουν με το κεφάλι ψηλά και να βγαίνουν με το κεφάλι ψηλότερα. Στο παρελθόν πρέπει να ομολογήσω και εγώ ότι υπήρχαν και κρούσματα διαφθοράς και στους δήμους και κάποιοι δήμαρχοι αιρετοί πήραν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι το παράσημο του κάθε δημάρχου είναι η στηριοφημία του. Όταν έρχεται η ώρα που φεύγει, γιατί οι δήμαρχοι δεν είναι για πάντα, ξέρετε ότι έρχονται και παρέρχονται. Εγώ αποφάσισα να μην ξανά είμαι υποψήφιος και το παράσημο που παίρνουν οι δήμαρχοι όταν φεύγουν είναι αυτό. Να επιζητούν την στηριοφημία τους, να έχουν κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση των πολιτών και πιστεύω ότι και μετά, σαν απλοί πολίτες, να μπορούν οι πολίτες να τους λένε μια καλημέρα από καρδιάς. Μιλήσατε για διαφθορά. Ο Δήμος ο δικός σας έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από τέτοια φαινόμενα. Προσπαθήσατε, αναλάβατε έναν Δήμο με αρκετές δυσκολίες, κύριε Παπά, και καταφέρατε έτσι να τον κρατήσετε όρθιο κυριολεκτικά, αλλά και να τον πάτε ένα βήμα πιο μπροστά ή πολλά βήματα πιο μπροστά. Έτσι ήταν ακριβώς. Παραλάβαμε ένα Δήμο που πνιγμένο στα χρέη και στις δικαστικές αποφάσεις. Δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που έβλεπα τη δικαστική επιμελήτρια να μου φέρνει και ένα δικόγραφο, έτρεμα. Και γιατί έτρεμα, γιατί ήξερα ότι έπρεπε αυτό να το πληρώσουμε κάποια στιγμή. Έρχεται πάντοτε η στιγμή που αυτά κάποια πράγματα τα πληρώνει και τα πληρώνει ο επόμενος ή ο μεθεπόμενος και όπως πάει καθεξής. Ακόμα να σας πω ότι έρχονται δικαστικές αποφάσεις από το 2013. Να τις πληρώσουμε το 2023 και από το 2010 ακόμα πληρώνουμε δικαστικές αποφάσεις. Δεν μπορώ να σας πω πόσα ποσά δικαστικών αποφάσεων πλήρωσα. Τεράστια ποσά. Και το κυριότερο ότι δεν φτάνουν μόνο αυτά, υπάρχουν και οι τόκοι. Τους οποίους τόκους τους πληρώνουμε από το Ταμείο του Δήμου, από αυτά τα λίγα χρήματα που εισπράττει ο Δήμος. Καταφέραμε με σκληρή δουλειά πραγματικά, με πάρα πολύ σκληρά και να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου και τους εργαζόμενους του Δήμου να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την οικονομική εξυγένση και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να ενταχθούμε σε όλα τα προγράμματα, να δημοπρατήσουμε, να μελετήσουμε, να ολοκληρώσουμε έργα και να αφήσουμε και μια παρακαταθήκη για τους επόμενους μελέτες και έργα που βρίσκονται σε αξιολόγηση ή πρέπει να βρεθούν εργαλεία χρηματοδότησης, ούτως ώστε να εκτελούνται τα επόμενα χρόνια. Έτσι, αυτή είναι η συνέχεια του Δήμου. Να βρίσκουν έργα ημιτελή, να τα ολοκληρώνουν και να σχεδιάζουν και τα δικά τους έργα τα οποία έχουν στο προεκλογικό τους πρόγραμμα. Κύριε Παπά, έτσι σε αυτή την σύντομη συνομιλία μας λίγο πριν παραδώσετε, τι είναι αυτό που θα συμβουλεύατε, αν θέλετε,
τον κύριο Τζίγκο, που σε λίγες μέρες θα κάθεται στην καρέκλα που κάθεστε εσείς, γιατί ξεκινά μια αυτοδιοικητική θητεία αρκετά κρίσιμη, με πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που οι Δήμοι, πολύτε περισσότερο Δήμοι όπως ο Δήμος Κυλιατών, ακριτικοί που έχουν πολλές ανάγκες, θα πρέπει να εκμεταλλευτούν στο έπακρον για να προχωρήσουμε πολύ περισσότερα βήματα μπροστά. Προς ποια κατεύθυνση λοιπόν θα πρέπει να είναι η πορεία του Δήμου Κυλιατών την επόμενη πενταετία? Καταρχήν να υπενθυμίσω σε όλους τους αιρετούς και στη νέα Δημοτική Αρχή, που αυτό που είχε πει ο Αγάθωνας, ότι οι άρχοντες έχουν να κάνουν με ανθρώπους, πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους και ότι δεν θα είναι για πάντοτε άρχοντες. Να τα έχουν αυτά τα πράγματα στο νου τους, να σέβονται και το τελευταίο ευρώ των πολιτών και όπως είναι ο Δήμος ο δικός μας και οι περισσότεροι Δήμοι της Ηπείρου, χρειάζεται ο πρώτος πολίτης του Δήμου να είναι και ο πρώτος εργάτης του Δήμου, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Απαιτείται επίπονη δουλειά και δουλειά πάνω στην καθημερινότητα ατελείωτη από όλους. Το προσωπικό, γνωρίζετε ότι οι Δήμοι αυτό το προσωπικό που έχουν δεν επαρκεί για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και εγώ σας έχω πει και στο παρελθόν, ξέρετε ότι είμαι ο μοναδικός δήμαρχος σε όλη τη χώρα που είχα και την αρμοδιότητα των αδέσποτων ζώων και όχι μόνο συντροφιάς. Πιστεύω ότι μόνο με τη δουλειά και με τη δουλειά και με τίποτε άλλο δεν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Αυτά, άμα πετύχουν, δουλέψουν, πιστεύω ότι ο Δήμος θα πάει μπροστά. Και σίγουρα χρειάζεται μια σύμπνοια μεταξύ των αυτοδιοικητικών όλης της Ηπείρου, πρώτο και δεύτερο βαθμό, και μια στενή συνεργασία. Έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί οι προεκλογικές αντεγκλήσεις πρέπει μετά να ξεχνιούνται, γιατί όπως έχετε παρατηρήσει και εσείς, γιατί καλύπτετε πάρα πολλές εκδηλώσεις στους Δήμους, προεκλογικά ακούγονται και κάποιες υπερβολές, λέγονται και κάποια πράγματα που στη συνέχεια δεν γίνονται, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να γίνουν, και αυτά είναι τα δημοτικά τέλη, που ξέρετε ότι πολλοί τάζουν ότι θα μειώσουν τα δημοτικά τέλη, θα μειώσουν την ίδρυψη, και όταν έρχονται στη διοίκηση καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί ισχύουν οι νόμοι που δεν μπορεί να το κάνει κανένας αυτό. Και ξέρετε, μετά κάποια πράγματα αναδιπλώνονται και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Άρα λοιπόν, μετά όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση του Δήμου μια δημοτική αρχή, είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί και με την αντιπολίτευση και με όλους τους φορείς, αλλά κυρίως να συνεργαστεί με τους πολίτες. Όταν μπορεί και αντιμετωπίζει τα προβλήματα των πολιτών άμεσα και αποτελεσματικά, πιστεύω ότι θα είναι μια πετυχημένη δημοτική αρχή. Κλείνει ένας κύκλος για τον Σπύρο Παπά. Ο νέος κύκλος που ανοίγει, πού θα σας βρει? Είπατε δίπλα στη Δημοτική Αρχή, κυρίως όμως δίπλα στους δημότες. Ναι. Εγώ, όπως γνωρίζετε, το επάγγελμά μου είναι πολιτικός μηχανικός. Έχω 35 χρόνια στο επάγγελμα. Θα συνεχίσω το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού. Το έκανα και πριν, το κάνω και τώρα. Οπότε εκ των πραγμάτων θα είμαι δίπλα στους πολίτες, αλλά πραγματικά η αγάπη που εισέπραξα το διάστημα από τη στιγμή που ανακοίνωσα ότι δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος, και η εκτίμηση των πολιτών ήταν τόσο μεγάλη που πραγματικά είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Αυτή την αγάπη τους, με οποιοδήποτε τρόπο θα προσπαθήσω να την ανταποδώσω. Έχει κλείσει οριστικά ο κύκλος της τοπικής αυτοδιοίκησης για το Σπύρο Παπά? Ναι, έχει κλείσει ο κύκλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο κεντρικό και στο τοπικό επίπεδο. Θα ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και να έχουμε μια χρονιά γεμάτη με υγεία, χωρίς προβλήματα, με ειρήνη, με αισιοδοξία και πάντα με το νου μας στη δημιουργία, για όσους ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση.